Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το ευρύτικο ντέρμπι μεταξύ Αλεξανδρούπολης FC και Ορέστη Ορεστιάδας στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της 3ης εθνικής κατηγορίας. Οι δύο ομάδες που ήθελαν την νίκη για να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας μοιράστηκαν τελικά βαθμούς σε ένα παιχνίδι στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, που οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και σκόραραν με τους φιλοξενούμενους όμως να απαντούν γρήγορα. Μόλις το 5ο λεπτό, ο Κυριζάκης θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Νίκου Μπαχαρίδη με πλασέ μετά από σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο 18, μετά από ωραία πάσα του Βαρσαμίδη, ο Κυριζάκης θα φτάσει κοντά και σε δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα θα φύγει λίγο out. Στο 23, έπειτα από μια στημένη φάση, ο Ζαβέρδας θα βρει τελευταίο στην μπάλα και θα τη στείλει στα δίχτυα του Κοτσάκη για το 1-1 του Ορέστη. Στο 39, και έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Ορέστη, η μπάλα θα φτάσει στον Κυριζάκη που θα σουτάρει out. Στο δεύτερο μέρος, οι ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, με την Αλεξανδρούπολη να έχει και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 78, οι γηπεδούχοι θα φτάσουν πολύ κοντά στο 2-1, αλλά ο Μωραΐτης θα νικηθεί στο πλασέ του από τον τερματοφύλακα του Ορέστη και το δεύτερο σουτ θα περάσει κόρνερ. Λίγο πριν το τέλος του μάτς και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ορέστης λίγο έλειψε να φύγει με το διπλό από την Αλεξανδρούπολη, αλλά το σουτ του Λεωνάρντο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Ορέστης βρίσκεται στη 15η θέση με 5 βαθμούς και η Αλεξανδρούπολη στη 16η με 4. Στην 7η αγωνιστική, ο Ορέστης υποδέχεται τον ΠΑΟ Κριστώνης και η Αλεξανδρούπολη φιλοξενείται από τον Κυλκυσιακό. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, παρόλο που είχε καλύτερη κυκλοφορία ο αντίπαλος. Δεν μας έκανε φάσεις, ούτε μία δεν θυμάμαι δηλαδή να μας έκανε. Παρ' όλα αυτά εμείς είχαμε τον γκολ, είχαμε ένα τέτατέ του Κυριζάκη νομίζω και ακόμα ένα σούτ, είχαμε τρεις τελικές. Δεν μπόρεσαμε να βάλουμε δεύτερο γκολ και σε μια φάση η οποία δεν μυρίζει γκολ, είναι στο κέντρο ένα φάουλ, ενώ είχαμε μιλήσει πιο μπροστά ότι η Ορεστιάδα τα 4, 5, 6 γκολ πόσα έχει βάλει, τα 3-4 τα έχει βάλει μεταστημένα. Δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένα. Μπήκαμε στην ανάπαυλα, είπαμε κάποια πράγματα. Δεν αλλάξαμε το σχηματισμό μας, ούτε πρόσωπα. Βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ήμασταν κυρίαρχοι στο δεύτερο ημίχρονο σε όλο το 45 λεπτό. Βγάλαμε κάποιες τελικές πάλι εκεί με τον Βαρσαμίδη, με τον Μωραΐτη που μπήκαν μέσα, ενώ κάναμε και τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Ένα ήταν ο Άγγελος ο Τόσκας, που πάθαινε κράμπες. Τον πήραμε τώρα. Ο Φουρλατάρας που τον πήραξε στο δικέφαλο και ο Γιώτης ο Σωτηράκης που έπαιζε με ένα οστικό πίσω στο γόνατο και αντέξαμε για 60-70 λεπτά μόνο. Κάναμε τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσανε τα παιδιά. Νομίζω ότι δικαιούμασταν σήμερα κάτι παραπάνω από την ισοπαλία. Όχι ότι παίξαμε το ποδόσφαιρο, αλλά άμα πάρουμε στατιστικά τις τελικές. Και τελευταία όμως μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλας από ένα λάθος εκεί πάλι στην αμυντική μας λειτουργία με τον Μουρατίδη που χτύπησε μπάλα πάνω του και βγήκε τετατέτο ο αντίπαλος να μας το κλέψουν το παιχνίδι και να μην πάρουμε ούτε τον πόντο της σουπαλίας. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, αυτό λέμε κάθε Κυριακή, να πάμε να παίρνουμε αποτελέσματα. Το πρόβλημα που πιστεύω εγώ είναι ότι δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δηλαδή με μία φάση ο αντίπαλος, με μισή μας κάνει ένα γκολ. Με μία φάση μας κάνει δύο γκολ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε και νομίζω ότι είναι από την έλλειψη συγκέντρωσης καθαρά. Δεν γίνεται από ένα φάουλ από το κέντρο να τρώμε γκολ. Θα τα δουλέψουμε, θα προσπαθήσουμε μέσα σε όλη τη εβδομάδα να πάμε στο επόμενο παιχνίδι γιατί δεν υπάρχει χρόνος να καθόμαστε και να λέμε τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο θέλω να δώσω συγχαρητήρια που για ακόμα ένα παιχνίδι πιστεύω δίνει ζωή στην πόλη αυτή η ομάδα, η FC. Εμείς να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά για να πάμε την FC όσο γίνεται το δυνατόν ψηλότερα. Είχαμε αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή. Ξέρουμε ότι είναι ένα ντέρμπι του Εύρου. Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια είναι ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος θα παίξει πιο παθιασμένα. Νομίζω ότι έγινε αυτό που φοβόμουνα, γιατί μετά από μια μεγάλη νίκη μπήκαμε κάπως χαλαρά στο παιχνίδι. Το είχα εφιστήσει την προσοχή στους παίχτες μου. Δυστυχώς δεχτήκαμε πολύ γρήγορα γκολ. Αλλά νομίζω μετά αντιδράσαμε πάρα πολύ καλά και τακτικά αλλά και ποιοτικά. Οι παίχτες μου έκαναν πολύ καλό παιχνίδι. Κυκλοφορήσαμε πολύ καλή την μπάλα, κλείσαμε τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο.
και καταφέραμε και σοφαρίσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά ξέρετε ότι λίγο το ντέρμπι, αλλά λίγο και οι βαθμοί που πρέπει να πάρει η ομάδα γιατί είμαστε χαμηλά, συνεχίσαμε να μην έχουμε τόσο καλή κυκλοφορία της μπάλας. Έγινε ένα παιχνίδι πιο πολύ στη δύναμη, δεν είχε πολλή ποιότητα. Όμως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες. Νομίζω ότι σε κάποια αντεπίθεση θα έπρεπε να σκοράρουμε. Είχαμε πολύ καλές αντιπιθέσεις. Και νομίζω ότι αν μπορώ να δω και να κρίνω το παιχνίδι, σίγουρα ότι θα έπρεπε σε κάποια αντεπίθεση από αυτές να κάνουμε ένα γκολ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Όμως η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών ήταν πάρα πολύ καλή. Συνεχίζουμε την ανωδική μας πορεία, να μαζεύουμε πόντους. Νομίζω ότι αυτό που έχουν οι ποδοσφαιριστές μου και τους λείπει είναι η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το θετικό σε όλη την ιστορία είναι ότι έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα μας δώσουν πολύ μεγάλη ποιότητα και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο και στιγμές με τις στιγμές η ομάδα μας θα γίνεται καλύτερη και θα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Εντάξει, υπάρχει λόγω του νομού, υπάρχει σεβασμός στα παιδιά. Με τους πολλούς έχουμε παίξει μαζί, με τους πολλούς έχουμε υπάρξει χρόνια αντίπαλοι. Να δώσω ένα συγχαρητήρα στην αντίπαλη ομάδα, αλλά κυρίως να δώσω και ένα μεγάλο συγχαρητήρα στη δικιά μου ομάδα, στη δικιά μας. Όπως είπε και ο coach, είχαμε τις ευκαιρίες. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο παιχνιδιού. Εντάξει, στην αρχή ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, αλλά στην πορεία λίγο το βρήκαμε και εντάξει, πιστεύω και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, αλλά κυρίως η δικιά μας με βάση τις τελικές φάσεις πιστεύω μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Τι μπορούμε να περιμένουμε τον Ορέστη με αυτό που έχετε παρουσιάσει μέχρι στιγμής και με αυτό που, όπως είπε και ο coach, ότι έρχεστε παιδιά από πίσω και μπορούμε να δούμε καλύτερα πράγματα. Πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση? Εντάξει, αρχικά η χρονιά ξεκίνησε λίγο δύσκολα. Τα αποτελέσματα ήταν. Εντάξει, πιστεύω ότι δικαιούμασταν καλύτερα αποτελέσματα στα παιχνίδια που έχουμε παίξει με βάση την ομάδα του πώς έπαιξε. Από εκεί πέρα, εντάξει, κοιτάμε το μπροστά, κοιτάμε το αύριο. Πιστεύω ότι η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Έχουμε φέτος ένα νέο ρόστερ. Εμείς οι παλιοί προσπαθούμε τα παιδιά λίγο να τα εντάξουμε καλά στην ομάδα. Είναι αρχή ακόμα. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Πιστεύω η πορεία θα είναι ανωδική. Κάθε μέρα στην προπόνηση δουλεύουμε αρκετά καλά με τον coach. Δουλεύουμε πολλά πράγματα, μερικά μας βγαίνουν, μερικά όχι ακόμα. Όπως είπε και ο coach, δυσκολευόμαστε λίγο στην τελική φάση. Πιστεύω θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου. Και πιστεύω στο καλύτερο. Εντάξει, η ομάδα έχει ποιότητα. Να πάρει λίγο ψυχολογία, να πιστέψουμε λίγο στον εαυτό μας και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Η εμπειρία που έχει ο coach από τις υψηλότερες κατηγορίες και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, αλλά και ως ποδοσφαιριστής τα προηγούμενα χρόνια, σας βοηθάει και σε κάποια άλλα κομμάτια μέσα στο παιχνίδι και στο ψυχολογικό? Αρχικά, εγώ το είπα από την πρώτη μέρα, από τότε που ήρθε ο coach στην ομάδα μας. Η ομάδα έχει ανεβεί όχι μόνο ένα επίπεδο, 2 και 3, καθώς μεταδίδει μια άλλη νοοτροπία στην ομάδα, η οποία εντάξει, έχουμε χρόνια πιστεύω να τη δούμε. Πολλά παιδιά δεν την έχουν δει ποτέ. Είναι μια νοοτροπία νικητή και δουλειάς. Και ότι άμα δουλέψεις, το ποδόσφαιρο θα σου έρθει απλόχερα και θα σου χαρίσει τις νίκες που αναζητάς. Το mentality αυτό είναι. Ο coach πιστεύει σε εμάς. Εμείς προσπαθούμε τον τρόπο μας να δώσουμε πίσω αυτά που μας δίνει ο coach. Θέλει υπομονή, γιατί όπως είπα και πριν, είναι νέο το ρόστερ. Αλλά δεν ανησυχώ για το μέλλον. Τα εξαρκεί να συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να είμαστε σοβαροί και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του προπονητή.